Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που ήρθατε εδώ, οι αραβικοί άρχοντες του τόπου, πολιτικοί, πραγματικά, τα ανέφεραν ονομαστικά ένα-ένα η Μάρια. Πραγματικά θέλω να σας καλωσορίσω, γιατί αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος με τη συμμετοχή αυτού του κόσμου, γιατί επιτέλους βλέπω ότι ο κόσμος άρχισε να αντιδράει και άρχισε σιγά σιγά να νιώθει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτό το Δήμο. Είναι μια πολύ σπουδαία μέρα για μας, αλλά κυρίως είναι μια πολύ σπουδαία μέρα για τον τόπο μας. Είναι μια μέρα που σηματοδοτεί μια μεγάλη εξέλιξη. Εξέλιξη στην νοοτροπία, εξέλιξη στην έννοια της εργασίας και εξέλιξη στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς το τι σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι η μέρα που σήμερα, αν ξαναδιαβάσουμε τα αποτελέσματα των εκλογών του 19, βλέπουμε ότι ο κόσμος μας έστειλε στο Δήμο και μας έχασε σε αξιωματική αντιπολίτευση και ελάσσουμε αντιπολίτευση με μία ψήφο η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ήταν μία ψήφο δοκιμασίας να δοκιμαστούμε αυτά τα 4 χρόνια, να μάθουμε, να διδαχθούμε από τα λάθη μας την προηγούμενη φορά, να νιώσουμε τι σημαίνει ένας Δήμος και από την απέναντι πλευρά, όχι μόνο του να διοικείς, αλλά και του να διοικητικείς. Είναι πολύ σημαντικό για μας το να διοικητικούμε. Και έτσι, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια θέση να είμαστε περήφανοι για το έργο μας που κάναμε 4 χρόνια στο Δήμο, εκεί που μας κρατάξατε όλοι εσείς και παλέψαμε πάντα να το ξέρετε με όραμα και αξίες πάντα. Όμως, αυτή τη στιγμή είναι δεδομένη για να γίνουν όλα αυτά που θέλουμε πράξη, υπήρχε μόνο ένας τρόπος για να γίνει. Και αυτός ο τρόπος ήταν της συνεργασίας. Γι' αυτό αποφασίσαμε με τον Βαλάκη τον Τζούτσα να καθίσουμε κάτω, να παραμερίσουμε οτιδήποτε προσωπικό έχουμε. Πιστέψτε με ότι όλοι και από τους δύο συνδυασμούς κάναμε πολλές παραχωρήσεις, προσπαθήσαμε να αντλήνουμε κάποια μικρά έστω πράγματα, τα οποία όμως ήταν αποκλειστικά γι' αυτό και καταφέραμε μετά από πάρα πολλές συζητήσεις να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Πώς φτάσαμε εδώ? Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο το 2019, όταν οδηγήσαμε, διαπιστώσαμε ότι η παράταξη που εκπροσωπούσα εγώ και η παράταξη που εκπροσωπούσε ο κ. Τσούτσας είχαμε τόσα κοινά που αρχίσαμε να έχουμε απορίες γιατί κατεβήκαμε χωριστά στις εκλογές. Ειλικρινά, βλέπαμε ότι μερικές φορές είχαμε τέτοια σύγκνοια, τόσες απόψεις κοινές, σαν να είχαμε πιάσει μαζί να κάνουμε το συμβούλιο και να νιώθουμε ότι δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη σύγκνοια. Φυσικά, όταν γίνονται εκλογές και μετά ο κόσμος καταφράσει στην αντιπολίτευση, είναι λίγο δύσκολο να έρθει να πείσω και αυτά τα πράγματα εγώ μπορώ να τα συμβιβάσω και να γίνω ένα συνδυασμό. Όσο περνούσαν τα χρόνια όμως και βλέποντας ότι όντως το έργο μας σαν αντιπολίτευση μπορούσε να γίνει πολύ υποχρεωτικό με τη συνεργασία, μπήκε το πρώτο λιθαράκι, το οποίο σιγά σιγά άρχισε να γίνεται σχέση. Δεν σας κρύβω εγώ προσωπικά με τον κ. Τσούτσα, πάντα είχα πολύ καλές σχέσεις. Μπορούσα άνετα να πάω έξω για ένα καφέ, να πω για ένα ποτό, να συζητήσουμε, να βρούμε μαζί λύσεις, να συζητάμε την επόμενη μέρα. Γιατί το κυριότερο ποιο είναι η σημαία συνεργασία. Δεν είναι το ότι σαν αντιπολίτευση μπορούσαμε να τα βρούμε. Είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα έχουμε το ίδιο όραμα για το Δήμο. Θέλουμε τα ίδια πράγματα. Αν δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα, τότε είμαστε πάρα πολύ κοντά σε ένα κοινό στόχο. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή πραγματικά αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα δεν θα το μετανιώσουμε ποτέ. Για να ενωθούν αυτές οι δυνάμεις, παρά την παραπληρολογία που αναπτύχθηκε και ήταν πάρα πολύ έντονη, δεν χρειάστηκαν ούτε μεσολαβητές ούτε κουμπάρι. Εμείς για να ενταχθούν, για να κάνουμε αυτή την κίνηση, ακούσαμε εσάς τους δημότες, ακούσαμε την κοινωνία, δεν ακούσαμε κάτι άλλο. Εσείς απαιτούσατε όλοι να ενωθούμε. Όπου στεκόμασταν, όπου βρισκόμασταν, μας λέγανε ενωθείτε γιατί πρέπει επιτέλους αυτό το πράγμα να τελειώνει. Εσάς ακούσαμε, εσάς ήταν μεγάλο. Πέρα που ξαναπεί και παλιότερα και αυτό το πράγμα που καλεί η αρχή για μένα, η αυτοδιοίκηση, οφείλει να παραδίδει έργο και να παραμένει απαλλαγμένη και να κάνει δουλειά της απερίσκεπτα από οτιδήποτε άλλο στους τελικούς παράγοντες. Αυτό που πρέπει να κάνει η αυτοδιοίκηση είναι
να ασχολείται με τα αυτοδιοικητικά θέματα, να προσφέρει λύσεις και να προσπαθεί όχι μόνο να κάνει τη ζωή καλύτερη, αλλά να το κάνει καλύτερα από ό,τι το κάνει με την οικογένειά της. Όλοι εμείς οι άνθρωποι που υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση, και εδώ είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ήδη την υπηρετούν ή την έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν, ξέρουμε ότι μερικές φορές πιο πολύ σκεφτόμαστε τα προβλήματα του κόσμου παρά σκεφτόμαστε τα προβλήματα της οικογένειάς μας. Και έχουμε και θέμα με αυτό, γιατί μερικές φορές έχουν οικογένειες, αρχίζουν να μας λένε σκέφτεσαι το ένα, σκέφτεσαι το άλλο, δεν σκέφτεσαι το δικό μας θέμα. Εμείς όταν λάβαμε την αναπολίτη του, όταν μας κατέταξε ο κόσμος, στην αναπολίτη της Δημοκρατίας, είχαμε δύο επιλογές. Η πρώτη μας επιλογή ήταν να κάνουμε αστεία αντιπολίτευση, να αφήσουμε να πιάνουμε, να φωνάζουμε γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε το άλλο, γιατί έγινε το άλλο, γιατί έγινε το άλλο. Τέλος πάντων, δεν θέλω κάτι που το θέλω να πω το όχι. Είχαμε όμως τη δεύτερη επιλογή. Αυτή που ακολουθήσαμε, η δεύτερη επιλογή μας, ήταν μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Να ψηφίσουμε όλα αυτά να καταφέρουμε ότι είναι προς το καλό για την ανάπτυξη του Δήμου Κρήτης. Φυσικά να καταψηφίσουμε και να συλλητεύουμε τα πράγματα που νιώθουμε ότι θα πάνε στο καλό. Και έχω πει πάρα πολλές φορές και στο ραδιόφωνο και δημοσίως και σε site ότι για ένα Δήμο είναι ευτύχημα να έχει αντιπολίτευση η οποία ασκεί στο ακέραιο θεσμικό της ρόλο, ποτέ δεν ανεβάζει τους τόνους όταν δεν χρειάζεται και ποτέ δεν κατηγορεί τη μονοκέρδη για πράγματα τα οποία είναι άδικα. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε γιατί θέλαμε να δείξουμε στους δημότες μας ότι υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί, οι οποίοι έχουν πραγματικά όραμα για το Δήμο, οι οποίοι θέλουν αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή να τα εκτελέσουν και για να εκτελεστούν αυτά τα πράγματα είναι διαρκεισμένοι οι ίδιοι ακόμα και να ψηφίσουν όλα τα πράγματα της Δημοτικής Αρχής και να τα εκτελέσει η Δημοτική Αρχή με οποιοδήποτε κόστος θα είναι για την αντιπολίτευση και με οποιοδήποτε όφελος για το Δήμο. Δυστυχώς όμως έχουμε σημείο χρόνια στις εκλογές. Και εγώ πραγματικά θέλω να σας πω ότι το έχω πει πάρα πολύ στο δημοσίως, προσπαθώ να ανατρέξω και να βρω στα 9 χρόνια και στα 4 που είμαστε μέσα στην πολίτευση και στα 4,5 προηγούμενα ένα έργο που θα είναι ορόσημο για το Δήμο Κρήτης. Για όλο το Δήμο Κρήτης. Ξεκινάω από τη γη και καταλήγω μέχρι την Ράιδα, την Κορυφή ή από εδώ μέχρι το Καρδίκι, την Αφαμανία. Υπάρχει κάποιο έργο που έγινε αυτά τα 9 χρόνια, να οριστείτε λίγο και θα μείνει σαν το έργο που έγινε αυτή τη δεκαετία της Δημοτικής Αρχής. Πιστέψτε με, όσο και αν ανατρέξετε, δεν θα υπάρχει. Και αυτό σας το λέω με καλό γνώσεως. Είναι μια δεκαετία που δεν έγινε κανένα μεγάλο έργο για την ανάπτυξη του Δήμου Πύλης. Γι' αυτό κι εμείς, όταν λέω εγώ ότι παίρνουμε μια λευκή κόλλα, όπως σας είπα πριν, παίρνουμε μια λευκή κόλλα χαρτί στα χέρια μας, την παίρνουμε γιατί πραγματικά δεν έγινε. Θέλω να σας πω έργα, τα οποία τα έχουν ψηφίσει, τα έχουν στηρίξει, και προσπαθούμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε να γίνουν αθλητικό και αθλητικό προτέρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πέντε χρόνια. Γήπεδο στο Παλαιομονάστερο. Χριστό και είμαστε έλεγχο. Εμείς εννοείται ότι θέλουμε να γίνουμε. Εννοείται ότι είμαστε αρρωγοί σε αυτό. Εννοείται ότι θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να γίνει ακόμα και με τις δημοτικές αρχές. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει ανάπτυξη. Ασχολούμαστε με την άλλη να προσφέρουμε κάτι καλύτερο στον τόπο. Δεν ασχολούμαστε για ιδιό όφελος. Επίσης, δεν υπάρχει πραγματικά ένα έργο που με πέραξε πάρα πολύ και θέλω να σας το πω γιατί με αυτό αναπτύχθηκε πάρα πολύ μεγάλη παραφυλλογία και δυστυχώς, εγώ δεν έχω μάθει να πολιτεύουμε έτσι, είναι για το βιολογικό καθαρισμό της φύλης. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση γι' αυτό ενός λεπτό. Είναι ένα έργο στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 που προτείναμε εμείς σαν το μόνο έργο που αξίζει να γίνει. Όταν ήρθε ένα τεχνικό πρόγραμμα με 20 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο εκτελέστηκε το 5 εκατομμύριο, εμείς το μόνο που προτείναμε είναι ο βιολογικός καθαρισμός της φύλης. Διαφωνούσαμε κάθετα και διαφωνούμε ακόμα με το σημείο που επιλέχθηκε να γίνει. Γιατί το έργο έχει ανεβάσει ένα κόστος του τριπλάσιο, θα σκαφτούν χιλιόμετρα και χιλιόμετρα από πόντια να γίνει εκεί, μακάρι να γίνει κάποια στιγμή, όμως όλα αυτά τα έργα, σε όλο τον κόσμο, μα σε όλο τον κόσμο, γίνονται δίπλα στο ποτάμι. Δεν γίνονται μέσα στην Ελλάδα. Εμείς δεν διαφωνήσαμε ποτέ με το θεωρητικό. Είμαστε υπέρ το πρόβλημα.
προτείναμε, θέλουμε να γίνει, αλλά όχι στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχουν λύσεις πάρα πολλές για να γίνει και πιστεύω ότι σκεφτείτε το καλά στην Κρήτη, αυτό το πράγμα όταν θα γίνει θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα να γίνει, που λέγεται τώρα. Αυτό ήθελα να το πω για να σταματήσει παραπληροφόρηση ότι εμείς διαφωνούμε με αυτό, ότι είναι η πρότασή μας. Δεν το έχει σκεφτεί καν η Δημοκρατία ότι πρέπει να γίνει το λίγο στην Κρήτη. Εμείς το έχουμε προτείνει εδώ και 3 χρόνια. Επίσης, θέλω να πω λίγο κάτι για τη συνάντηση. Το ποσοστό του 43% μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται μικρό. Όμως μέσα από το ποσοστό υπάρχουν άνθρωποι που μας στηρίξαν την προηγούμενη φορά όλους και ίσως οι προσδοκίες τους για να εκτεθούν ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Αυτή τη στιγμή θα μας στηρίξουν άνθρωποι που έχουν μεγάλες προσδοκίες από εμάς γιατί μάθαμε. Και αυτό το ποσοστό, ειλικρινά, σαν ένα ξεκίνημα, είναι ό,τι καλύτερο για μας, γιατί πραγματικά, να το ξέρετε, και αυτό σας το λέω, μέχρι το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, όλη η παράσταση νίκης θα είναι μαζί μας. Δεν πάνε να το δούμε από τη φορά. Θα είναι μαζί μας.